Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε στον Aegean Voice 107,5 και ακούτε την εκπομπή Ρολάρντας με τη Λεμόν. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι ο Γιώργος Πρωτοπαπαδάκης, ενώ στον ήχο θα με συνοδεύσει, όπως πάντα, ο Πέτρος Τσακονιάτης. Να είμαστε πάλι λοιπόν στο στούντιο Ρολάρντας με τη Λεμόν από τον Aegean Voice 107,5. Αφού συνήλθαμε από το εκπληκτικό τριήμερο προ 15 ημέρου, περίπου, όπου η Λεμόν είχε διοργάνωση το Rally Naxos με μεγάλη επιτυχία. Σήμερα στη θεματολογία έχουμε έναν καλεσμένο εκλεκτό στο στούντιο, τον μαραθωνοδρόμο τον Ανδρέα το Σαραλιώτη, ο οποίος είναι και μέλος της Λεμόν. Και λίγο πιο αργά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένους τόσο τον νεαρό αθλητή του Σύρος Moto Club, τον Αλέξη τον Καρύμαλη, όπως επίσης και λίγο αργότερα τον παρουσιαστή και γνωστό στον κόσμο της μοτοκίνησης, τον Μουρίκη τον Θανάση, όπου θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβεντούλα από το τηλέφωνο. Guest star, ξέμεινε εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος λογοθέτης, μαζί μας εδώ, που θέλει κάτι να μας πει. Κάτι να μας ρωτήσει μάλλον. Λοιπόν, επειδή είμαι και εγώ στις μηχανές επάνω και μου έχει κάνει εντύπωση το πόσο αγνοούν εδώ στην αγνοούμε, δηλαδή το counter steering. Ότι πολλοί όλοι μας οδηγάμε με counter steering στις μηχανές, αλλά όταν το πεις σου λέει όχι, και όταν το πεις δοκίμασέ το, πάλι φοβόνται. Ναι. Το counter steering το γνωρίζεις, είναι... Η ανάποδη φορά του τιμονιού. Ακριβώς. Ναι, κατά την δηλαδή, όπως μπαίνει μέσα στη στροφή, ναι, η μηχανή κατά κόρον γέρνει με προς την έννοια προς τη μία πλευρά. Ναι, ναι, για να πω, είναι το εξής, ότι όταν θέλουμε τη μηχανή να στρίψουμε δεξιά, μιλάμε από μία ταχύτητα και πάνω. Mm-hmm. Έτσι, όχι όταν είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Όταν είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες, θα πέσει έτσι κι αλλιώς. Και οι μηχανές είναι φτιαγμένες ώστε να πηγαίνουν με μία συγκεκριμένη ταχύτητα και να διατηρούνται όρθιες. Δηλαδή, αν αφήσει μία μηχανή, έχουμε δει στους αγώνες ταχύτητας που πέφτει ο αναβάτης, παρόλα αυτά η μηχανή πηγαίνει όρθια. Βέβαια, ναι. Γιατί έχει την ταχύτητα. Είναι έτσι σχεδιασμένες. Είναι και το ζύγισμα, βέβαια, της μηχανής. Ακριβώς. Ναι, αυτές είναι η γεωμετρία της μηχανής, ναι, είναι φοβερή η ισορροπία. Αλλά στη μηχανή λοιπόν από μια συγκεκριμένη και όχι πολύ μεγάλη, δηλαδή από τα 15-20 χιλιόμετρα και πάνω, όταν θέλουμε να στρίψουμε δεξιά, το τιμόνι το στρίβουμε αριστερά. Αντίθετα από εκεί που θέλουμε να πάμε. Και αυτό το κάνουν όλοι οι οδηγοί στις μηχανές και ίσως και στα ποδήλατα υποσυνείδητα, συνέστητα. Δηλαδή, άμα σπρώξεις την μπάρα του τιμονιού, αν τη σπρώξεις λιγάκι δεξιά, η μηχανή θα γύρει προς τα αριστερά. Αν τη σπρώξεις μάλλον αριστερά, θα πέσει προς τα δεξιά. Θα γύρει η μηχανή προς τα δεξιά και θα αρχίσει να στρέβει δεξιά. Ναι. Και είναι πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος για να αλλάξεις κατεύθυνση τη μηχανή άμεσα. Ναι, εντάξει, αν δεν παίξει και με το σώμα σου, αν δεν έρθει λίγο πιο μπροστά, αν δεν κατεβάσει το βάρο. Αυτό δε βοηθάει στο να μην χρειάζεται να μετακινήσει το σώμα σου. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολύ μεγάλες ταχύτητες όπου οι μηχανές πλέον γυρίζουν πάρα πολύ, mm-hmm, αλλά μιλάμε για τις ταχύτητες που είναι στα 40, 50 χιλιόμετρα, 60. Mm-hmm. Να δει κανείς να το δοκιμάσει. Ένα ελαφρύ σπρόξιμο του τιμονιού. Και ανεπαίσθητη. Ίσως έρχεται και από μόνο του, δηλαδή από το ποδήλατο, ίσως όπως το μαθαίνουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το counter steering. Δηλαδή στρίβουμε αντίθετα από τη φορά που θέλουμε να πάμε. Προσοχή σε ταχύτητες πάνω από 15-20 χιλιόμετρα, όχι βιαία, πολύ ελαφριά. Ας το δοκιμάσουν οι φίλοι μας στη μηχανή, θα εκπλαγούν. Γιατί εγώ έχω κάνει και μαθήματα στην Αγγλία οδήγηση σε αυτό το advanced motorcycle driving. Ναι, ναι, ναι. Σε ποιο μέρος? Στο Manchester. Στο Manchester. 11 χρόνια. Ναι, ωραία. Μεγάλη ζωή. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο βόρειος. Αγαπάω λίγο πιο πολύ το βορρά και έχω ζήσει και έχω δουλέψει στο βορρά. Πού? Σκωτία. Σκωτία. Ναι, ναι. Α, η ναι. Φιλενάδα μου είναι από τη Σκωτία, ναι, το Εδιμβούργο. Ναι. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί. Το Εδιμβούργο, ναι, 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 ναι. Εγώ είμαι από την απέραντη όχθη. Γλασκόβη. Από την Γλασκόβη, ναι. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσω καλή εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Θα τα πούμε και. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Εννοείται. Και οποτεδήποτε θέλεις κάτι να μας πεις έτσι, να εμπλουτίσεις. Λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι που λέμε στην εκπομπή. Πολλά πράγματα, γιατί μηχανή πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
ίσως η μία ώρα δεν φτάνει για να αναλύσουμε μόνο και μόνο το πώς τρίβει μία μηχανή. Ακριβώς. Τις δυνάμεις, τις φυγόκεντρες, τις κεντρομόλες και κάποια στιγμή νομίζω ότι ίσως να βάλετε στο πρόγραμμα την ασφαλή οδήγηση, να καταλάβει κανείς τη φυσική της μηχανής όταν πηγαίνει η μηχανή και έτσι θα πηγαίνει, θα οδηγεί ασφαλέστερα. Βεβαίως. Δηλαδή, μα τα σχολεία, έτσι, νομίζω στο θεωρητικό κομμάτι, αφιερώνουν παραπάνω από 3-4 ώρες στο να εξηγήσουν πώς μία μηχανή πηγαίνει και πώς στέκεται, πώς ισορροπεί, πώς τρίβει, πώς φρενάρει κτλ. Το θεωρητικό κομμάτι είναι μεγάλο κομμάτι, βεβαίως. Ωραία, να σε καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να καλωσορίσω, όπως είπα και προηγουμένως, τον Ανδρέα το Σεραλιώτη, τον μαραθωνοδρόμο μας ή καλύτερα τον δόλιχοδρόμο μας. Καλησπέρα και από μένα, φίλοι και φίλες. Ο Ανδρέας, να πούμε και πάλι, είναι μέλος της Λεμόν και αντί για δίτροχο, ίσως χρησιμοποιεί πιο πολύ το δίποδο. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ και τα δύο. Και το δίτροχο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά και το δίποδο είναι καλό. Χρειάζεται και αυτό. Με λίγα λόγια, η εμπειρία του να τρέχει σχεδόν δύο μέρες, 48 ώρες περίπου. Ναι, εγώ έκανα 45. 45 έκανα. Ναι, πώς είναι, τι είναι, αντέχει κανένας. Το αν αντέχεις ή όχι είναι καθαρά θέμα προετοιμασίας. Θεωρητικά όλοι μπορούν να το κάνουμε με τη σωστή προετοιμασία, όσο και αν ακούγεται παρατραβημένο. Από εκεί πέρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα για να το καταφέρουν, η δικιά μου προετοιμασία ήταν 6 μήνες, έκανα σχεδόν 2.400 χιλιόμετρα. Σε αυτούς τους 6 μήνες, σχεδόν, όχι κάθε μέρα, σχεδόν καθημερινό τρέξιμο, μεγάλες αποστάσεις, 20-30 χιλιόμετρα. Όσοι έχουν όρεξη, χρόνο και διάθεση να κάνουν κάτι τέτοιο, μπορούν να το κάνουν. Και βέβαια είναι και η φυσική κατάσταση που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Ναι, η φυσική κατάσταση είναι κάτι που χτίζεται πάλι, δεν έρχεται από μια μέρα στην άλλη. Και η δικιά μου χτίστηκε μέσα σε πολλές δεκαετίες και έτσι γίνεται και αυτό. Και όσο και την εμπειρία είναι, κάθε δρόμος έχει το. Του δικό του δυσκολία, μπράβο, δική του, το δικό του χρώμα, ναι. Να το πούμε έτσι. Τώρα ο δόλιχος ήταν, επειδή είναι υπερμαραθώνιος, πολύ μεγάλη απόσταση και είναι και συνδυάζει και βουνό και άσφαλτο. Αν θέλω καλά, 60% είναι σε χωμάτινο, σωστά, μονοπάτι, σωστά βουνό. Το θυμάζω. 40% είναι άσφαλτος. Το πρώτες 15 ώρες λοιπόν που ήμασταν στην άσφαλτο ήταν πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή, ήταν πολύ απολαυστική. Περνάγαμε από χρωιουδάκια, παραθαλάσσια. Να πούμε ότι η διαδρομή είναι από τους Δελφούς στην Ολυμπία, έτσι, ναι. Δεν είναι. Δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο Ρίο, κυρίως ήμασταν δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή ήταν από την απόλαυση και τη διασκέδαση. Το λέω γελώντας, γιατί τρέχεις βέβαια, αλλά τα πρώτα 110 χιλιόμετρα ήταν ιδιαίτερα απολαυστικά. Τα πρώτα 110. τα πρώτα 110. Όπως μπαστόνισαν βέβαια στην ενημέρωση του αγώνα μας, τόνισαν ότι προσέξτε, ο αγώνας αρχίζει μετά τα 110. Ναι. Και ήταν η αλήθεια αυτή, ότι πραγματικά ο αγώνας ξεκίνησε μετά τα 110 χιλιόμετρα. Δηλαδή με το που τελειώσαμε, περάσαμε το Ρίο πλέον και αρχίσαμε να μπαίνουμε στο βουνό, μπήκαμε σε μια ανηφόρα που είχε περίπου, δεν ξέρω, 15-20 χιλιόμετρα ανηφόρα, μεγάλη κλίση ανηφόρα, 15% ανηφόρα. Που ήταν ο πρόλογος των όσων ακολούθησαν μετά. Το πρελούδιο, ναι, ότι αρχίζει τώρα το μάτς. Και μετά πλέον με τη ζέστη του να ανεβαίνεις πολλά βουνά που ανεβήκαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η διαδρομή από μόνη της, για όσους είναι γνώστες της κεντρικής, ας πούμε, της στερεάς Ελλάδας, γιατί στην ουσία φεύγει από τη στερεά Ελλάδα και καταλήγει στην Πελοπόννησο. Ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη έτσι, πορεία και διαδρομή ακόμα και για το αυτοκίνητο και για τη μηχανή. Έτσι. Στερεά Ελλάδα είναι ουσιαστικά, ήμασταν στην άσφαλτο, πάσχει με αυτοκίνητο, πάσχει με μηχανή. Μετά στην Πελοπόννησο, ουσιαστικά πολλά κομμάτια είναι αχαρτογράφητα. Δηλαδή, διανύεις βουνό. Γιατί αυτοί σημαδεύουν που θέλουμε να πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί. Θα ανέβουμε αυτό το βουνό. Ανεβαίνουμε αυτό το βουνό. Κάποιες φορές υπάρχει δρόμος, κάποιες φορές απλώς ανεβαίνεις πλαγιές. Εδώ να πούμε λίγο, κάνοντας ένα γρήγορο ιστορικό flashback, λίγο για τον αυτού του τύπου, τον μαραθώνιο. Γιατί στην ουσία είναι ο μαραθώνιος εκτός του σταδίου, έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή. Ο δόλιχος ήταν ένα αγώνισμα δρόμου ή μη αντοχής στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν μικρή απόσταση, ήταν περίπου 5 χιλιόμετρα. Δύο στάδια, αν θυμάμαι έτσι, δηλαδή το αναφέρει. Ακριβώς. Και από εκεί το τσάρισε η ονομασία, το πήραν, το δανείστηκαν και το χρησιμοποίησαν και στον αγώνα αυτό που είναι 255 χιλιόμετρα. Ναι, ένας υπερμαραθώνιος. Είναι υπερμαραθώνιος, ναι. Νομίζω ότι
το κλειδί της επιτυχίας για να κατορθώσεις κάτι τέτοιο, εκτός βέβαια από το σωματικό, δηλαδή το υποβαθρό σου, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ναι. η φυσιολογία σου, γιατί πρέπει να αλλάξεις πολλά πράγματα πάνω σου από το μέσο άνθρωπο για να καταφέρεις αυτό το πράγμα, είναι και η νοητική προετοιμασία. Πιστεύω ότι, όπως λένε και οι ειδικοί, ο υπερμαραθώνιος μετά τα 80 χιλιόμετρα και μετά, πλέον είναι τα 100, ας το πούμε, το στρογγυλέψουμε, είναι καθαρά θέμα μυαλού. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχεις κάνει την σωματική προετοιμασία. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα μυαλού, γιατί να σημειώσουμε ότι ξεκινήσαμε 44 άτομα και τελειώσαμε 15. Πόσο, 10-15 άτομα. Ναι. 15 άτομα τελειώσαμε. Που, και, είναι, τώρα, που και οι άλλοι κάναν την ανάλογη προετοιμασία, οι ίδιοι με τους υπόλοιπους. Απλά από ένα σημείο και μετά γίνεται πάρα πολύ επίπονος αγώνας. Δηλαδή το δεύτερο 24ωρο, ουσιαστικά τις τελευταίες 15 ώρες, ήταν θέμα επιβίωσης. Πονάς χειρουργικά από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι στη σιδερένια θέληση να σφίξεις τα δόντια για να συνεχίσεις. Να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι συνεχής η διαδικασία. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει μια παύση. Έχει στάσεις μέσα ο αγώνας. Ναι. Έχει 29 στάσεις. Είχε. Σταθμούς τροφοδοσίας. Ναι. Η διάρκεια είναι καθαρά θέμα αθλητή. Όσο θέλει ο καθένας κάτι. Εγώ καθόμουν στον καθένα από 5 μέχρι 10 λεπτά. Στο μεγάλο, μια φορά που είχε φαγητό ένα πρωί γύρω στις 7-7.30, έκατσα ένα τέταρτο για να φάμε το φαγητό μας. Από εκεί πέρα, όσο θέλεις κάτι, όμως υπάρχουν στη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν κάποιες σταθμοί με περιθώριο χρόνου. Εάν περάσει αυτόν τον χρόνο, σε κόβουν. Δηλαδή, είναι 2-3 σταθμοί που έχουν συγκεκριμένο. Ένα ήταν στις 15 ώρες, ένα στις 21. Οπότε δεν μπορείς να κάθεσαι όσο θέλεις, όπου θέλεις. Αν περάσει αυτό το χρονικό περιθώριο, τότε σε σταματάνε. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου, το Λεμάν του μαραθώνου, του μαραθώνου δρόμου, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το αντίστοιχο Λεμάν, το 24ωρο. Είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος αγώνας. Είναι ιδιαίτερη εμπειρία όταν καταφέρεις και το τελειώσεις. Και να μην το τελειώσεις, πάλι είναι εμπειρία να το κάνεις, όπου και να φτάσεις. Είναι αλήθεια, δεν είναι για όλους. Είναι για ανθρώπους που. Για μένα αντιπροσωπεύει ότι προσπαθώ να ξεφύγω την καθημερινότητά μου. Η καθημερινότητά μας είναι όπως είναι, είναι άλλες φορές σκληρή, άλλες φορές όμορφη. Αυτή είναι η διέξοδος μου. Εμένα προσπαθώ να βρω κάτι άλλο, να μην νιώθω ότι μόνο δουλεύω και κοιμάμαι. Εντάξει, κάνω και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι το κερασάκι, ας πούμε. Νιώθω ότι κάνω κάτι διαφορετικό πέρα από την απλή καθημερινότητα. Για να χαριετιστούμε τώρα λιγάκι, και ο Φόρεστ Γκάμπ πήγε να κάνει κάτι τέτοιο. Μπράβο. Παράδειγμα. κάτι ανάλογο ήταν και αυτό. Ναι, βέβαια, από τη μία ακτή στην άλλη. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό break, σιγά-σιγά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Παρακαλώ και εγώ, και εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ λίγο τώρα να κάνεις μια κουβεντούλα 10 λεπτών, ας πούμε, για μια τόσο μεγάλη εμπειρία και βαθιά ίσως και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή όμως θα φροντίσουμε έτσι, να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Να τα ξαναπούμε πάλι. Έτσι, γιατί. Χιλιόμετρο-χιλιόμετρο, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Στο τηλέφωνο μας αυτή τη στιγμή έχουμε τον αθλητή του Σύρος Moto Club, τον Καρύμ Αλι Αλέξη, ένα νεαρό και πολλά υποσχόμενο. Η πιο πρόσφατη του επιτυχία ήταν η πρωτιά του στο δεύτερο αγώνα του περιφερειακού Scrabble της Νότιας Ελλάδος. Ένα παιδί που κατάγεται από την Ικαρία και σπουδάζει στην Αθήνα. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, θα σας ευχαριστήσω που καλέσατε την εκπομπή σας. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Σε παρακολουθούμε, βλέπουμε την πορεία σου. Είσαι σε ένα γειτονικό νησί εδώ πέρα στις Κυκλάδες. Τα πας καλά. Μίλα μας λίγο για τον εαυτό σου, για τις εμπειρίες σου, λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, για την προετοιμασία σου. Εντάξει, βασικά χρειάζεται πολύ προπόνηση. Αλλά είναι κάτι που μας αρέσει, λέει, όλοι οι μοτοσυκλετιστές ζούμε γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Από πόσο χρόνο έχεις αρχίσει την ενασχόλησή σου με το αγωνιστικό κομμάτι της μοτοσυκλέτας? Βασικά εγώ ξεκίνησα στα 16, ξεκίνησα να καβαλάω.
Είχαμε κάποιες φιλικούς αγώνες στην Ικαρία. Εκεί τώρα πριν 2 χρόνια έκανα τον πρώτο μου επίσημο αγώνα. Ήσουν πάντα χωμάτινος. Έχεις χωμάτινες ανησυχίες περισσότερα από τις ασφάλτινες δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ωραία. Πώς το βλέπεις το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα? Δηλαδή η εμπειρία σου των 2+ ετών, πώς βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα? Εντάξει, εγώ τώρα είμαι και καινούριος ουσιαστικά στο σπορ. Εντάξει, οι εμπειρίες σου αυτά τα 2 χρόνια είναι πολύ καλές. Ναι. Έχεις support από πίσω με την ομάδα σου, τρέχεις μόνος σου, υπάρχει κάποια έτσι, βοήθεια οικονομικής φύσεως ας πούμε και κάποιο σπονσοράρισμα? Υπάρχουν κάποια ανθρώποι, κάποια συνεργεία που με στηρίζουν, η οικογένειά μου. Καλά, αυτός είναι ο μεγάλος σπονσορας, έτσι. Κάποια μαγαζιά που με βοηθάνε. Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορείς να μας θυμίσεις λίγο με τι τρέχεις, ποια είναι η μηχανή σου που τρέχεις? Τρέχω με KTM 250. Θες να μας πεις 2 λόγια έτσι για τους μη γνωρίζοντες ας πούμε για το μηχανάκι, πώς είναι στημένο, γενικότερα ας πούμε έτσι, μια σύντομη περιγραφή θα μπορούσες? Βασικά, ναι, τα χωμάτινα μηχανάκια είναι βασικά στηρίζονται στις καλές αναρτήσεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό στο χώμα. Υπάρχουν πολλά εμπόδια, πολλά... Ναι. Είναι μηχανάκια βέβαια πάνω απ' όλα αντοχής, έτσι, δηλαδή μπορείς να τα καταπονήσεις άφοβα, έτσι δεν είναι? Και είναι και πολύ σκληροί και οι αγώνες σας, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι... Και μεγάλες διάρκειες, δηλαδή είναι 7 ώρες πάνω στο βουνό, τρέχεις. Ναι. Είναι φτιαγμένα, εντάξει, είναι ελαφριά, να μπορείς να κάνεις, να λύσεις, να κάνεις άλματα, να κάνεις τέτοια. Ναι. Πώς το βλέπεις κάποια στιγμή να αρχίσουν εδώ και στην Άξο, να σου κάναμε μια πρόσκληση, να κάναμε 2-3 βόλτες εδώ, να πηγαίνουμε από τις φυσικές μας πίστες που έχουμε? Πώς το βλέπεις? Θα ήταν πολύ ωραία να βρεθούμε κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Όταν τελειώσεις βέβαια. Είσαι και φοιτητής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, στην Αθήνα? Ναι. Και τι σπουδάζεις συγκεκριμένα? Μηχανικό σπουδάζω. Α, θα τα παντρέψεις και τα δύο. Εντάξει, θα τα παντρέψεις και τα δύο. Ωραία. Αλέξη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Καλούς αγώνες. Να μείνεις μακριά από τα αναπάντεχα, έτσι, και η πορεία σου να είναι εκεί που πρέπει και εκεί που δείχνεις ότι θα την έχεις. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σας. Πάλι πίσω στο στούντιο, ρολάροντας με τη Λεμόν, από τον Aegean Voice 107,5, από την καρδιά του Αιγαίου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε τον Θανάση Μουρίκη. Ο Θανάσης Μουρίκης είναι ο παρουσιαστής του Moto in Action και είναι γενικότερα ένας πολυτάλαντος έτσι, άνθρωπος που ασχολείται με το χώρο της μοτοσυκλέτας, με εκπομπές, δημοσιογραφία κλπ. Θανάση, καλησπέρα σου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση που μου έκανες. Καλησπέρα καταρχήν στους ακροατές και τις ακροάτριες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις τη δυνατότητα να βγω και να μιλήσω τηλεφωνικά. Πρώτη φορά δεν το έχω ξανακάνει. Ομολογώ ότι έχω και λίγο άγχος, αν είναι δυνατόν. Όλα συμβαίνουν στα ζωντανά, γι' αυτό μου αρέσουν τα ζωντανά, γιατί πραγματικά βγάζουμε τον εαυτό μας και το χαρακτήρα μας. Μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω μέσα από τη φωνή του Αιγαίου. Εγώ και όπως και η Λεμόν και ο Aegean Voice βέβαια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνεις. Και την ανταπόκρισή σου, δηλαδή ανταποκρίθηκες πάρα πολύ γρήγορα. Και από τον Κυριάκο έτσι που τα μιλάγαμε ας πούμε, και τα λοιπά, φαίνεσαι ότι είσαι ένας πολύ προσεγγίσιμος έτσι, άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή μας.
Γιώργο, καταρχήν θέλω να σου πω συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις, που μέσα από το νησί της Νάξου αναδεικνύεις, φυσικά σε συνδυασμό με το ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου, τον υγιή μοτοσυκλετισμό και προσεγγίζεις μοτοσυκλετιστές και ανθρώπους που έχουν σχέση με αυτή την οικογένεια, γιατί ναι, ο μοτοσυκλετισμός είναι οικογένεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά για το θέμα της τιμής, εσείς μου κάνετε την τιμή που με βγάζετε στον αέρα. Σίγουρα εγώ είμαι πολύ καινούριο στο χώρο, πρέπει να ξέρετε. Δεν είμαι κανένας δημοσιογράφος φτασμένος από τους παλιούς. Βέβαια, ομολογώ ότι κάνω φιλότιμες προσπάθειες, που εντάξει δεν είναι θέμα ότι περί αυτολογώ, είναι μια πραγματικότητα. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Inert Open. Έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή και εγώ κάθε Παρασκευή 10 με 11 στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχω και την τηλεοπτική εκπομπή Moto in Action, που φυσικά. Κακώς λέω, την έχω, είμαι ουσιαστικά παρουσιαστής, την έχουμε μαζί με τον Γιάννη τον Κανελόπουλο. Ακριβώς, που είναι ο μάγος της εκπομπής. Ναι, σωστά. Και παράληψή μας κιόλας που τον αναφέραμε. Όχι, δεν το γνωρίζατε, εντάξει, άλλωστε ο Γιάννης είναι low profile άνθρωπος και μένει από πίσω, αλλά είναι πραγματικά αυτός που πατάει το τελευταίο κουμπί και χαρακτηριστικά σήμερα είπα σε μια συνάντηση που είχαμε ότι αν θέλει μπορεί να με μετατρέψει και σε κουνέλι. Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά δεν το κάνει ευτυχώς. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα στο ψητό. Στο ψητό, βέβαια. Λοιπόν, ψητό να μην κρυώσει. Ducati Multistrada 9,5. Ναι, ναι. Από αυτό θα ξεκινάγαμε, αλλά θέλω να ξεκινήσω πριν φτάσω στο Ducati Multistrada 950E, ότι ο πρώτος λόγος που θα έρθω στο νησί δεν είναι το Ducati, γιατί δρόμους έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος λόγος που θα έρθω στο νησί είναι η Λεμόν. Είναι οι μοτοσυκλετιστές, είναι το τερέν που έχετε και η διαφορετικότητα και εσείς ό,τι αφορά τις δράσεις σας και την δυναμικότητα που έχετε δείξει τον τελευταίο καιρό ως λέσχη. Άρα ξεκινάω από τη Λεμόν και πάω στο ψητό. Ναι, απλά θα ήθελα, χωρίς να σε διακόψω και συγγνώμη μάλιστα για τη διακοπή, παρακαλώ, να σου πω ότι αφήνω το τελευταίο, ξέρεις, το καλύτερο μάλλον για το τέλος. Έλεγα να το πάμε. Εντάξει, έτσι. Αλλά κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Στη Λεμόν. Στη Λεμόν. Ας πάμε λοιπόν στο ψητό. Απλά το φέραμε και ένα πρώτο πιάτο πριν το ψητό για να το γευτούμε. Ακριβώς το πρώτο πιάτο. Πράγματι, Ducati 950 θα είναι η μοτοσυκλέτα που θα κατέβουμε με το Moto in Action. Επιλέξαμε το νησί της Νάξου να τεστάρουμε τη μοτοσυκλέτα αλλά και να την παρουσιάσουμε μέσα από μια διαφορετική αυτή τη φορά τηλεοπτική παρουσίαση. Πρώτη φορά θα βρεθούμε σε νησί να παρουσιάσουμε μοτοσυκλέτα και ουσιαστικά ο λόγος που ερχόμαστε είναι γιατί είμαστε από πολλούς μοτοσυκλετιστές, αρχή γενομένης από τη λέσχη κλασικής μοτοσυκλέτας, κάνοντας ένα ράλι στο νησί σας πρόσφατα. Mm-hmm. Και από το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μαριολόπουλο, ότι έχετε καταπληκτικές μοτοσυκλετιστικές διαδρόμες και έρχεται σαν δεύτερη επιβεβαίωση σε αυτό και το ράλι που κάνατε, το Adventure Rally, συγχαρητήρια, ήταν πάρα πολύ καλό, αν και δεν είχα φέτος τη δυνατότητα να κατέβω, σας υπόσχομαι όμως χρόνο θα είμαι εκεί. Θα σε 950 λοιπόν, ναι. Ducati 9,5, θα είμαστε στο νησί να το δείτε, να το... με τα καλά του και τα κακά του, πάντα έτοιμοι για όλα είμαστε, δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη μοτοσυκλέτα, είναι άλλη μια μοτοσυκλέτα που η Ducati αποφασίζει να φέρει κάτι πιο εύπεπτο στο πιο οικονομικό κοινό και στην πιο μικρή αυτό. Κατηγορία. Ναι, ναι, και πιο προσιτό και να γεφυρώσει πιθανολογώ και ένα χάσμα που υπάρχει ας πούμε στο μεγάλο μοντέλο και στο 600R, το οποίο εντάξει τέλος πάντων έχει κάνει την ιστορία, το έχει κάνει και τη διαδρομή του. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση marketing και όχι μόνο, δηλαδή και ουσίας θα είναι κίνηση φαντάζομαι. Όλα τα πρώιμα τεστ εδώ πέρα, τα πρώτα τεστ που έτσι και από τον ξένο τύπο και από τον ελληνικό που διάβασα ας πούμε και λοιπά, οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές. Κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες όταν επιλέγουν να βγάλουν ένα μικρότερο μοντέλο σε κυβική κατηγορία, εννοώ πάντα μικρότερο, mm-hmm. είναι και πιο οικονομικό σε κάποια περιφερειακά. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια σημεία που δεν είναι τόσο πολύ χρησωμένο όσο το 1200, ειδικά η έκδοση S ή η έκδοση Enduro που έχουμε δει με τη 19 ρεζάντα μπροστά. Mm-hmm. Όμως η μοτοσυκλέτα είναι ένα πάντρεμα μεταξύ του S που είναι με 17 ρεζάντες και του Enduro. Όμως, λέω πάντρεμα, γιατί ουσιαστικά η τροχή είναι χυτή. Δεν είναι δηλαδή με ακτίνες. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, αν και δεν θα έχουμε ελάστιχα χωμάτινα, να κάνουμε κάποιες χωμάτινες διελέσεις και μέσα από αυτές θα δούμε πόσο πιο βατό είναι τουλάχιστον σε σχέση με το S, με το ασφάλτινο μοντέλο, σε ό,τι αφορά το χώμα. Mm-hmm. Και βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς και να με διορθώσεις κιόλας, και στο αντίστοιχο πρόγραμμα, το Enduro, έτσι δεν είναι, από, από τις τέσσερις πιθανές επιλογές της χαρτογράφησης που έχει. Ναι. Οπωσδήποτε το Enduro είναι το πρόγραμμα το οποίο θα επιλέξουμε για χώμα, άλλωστε το λέει και μόνο του. Σίγουρα όπως είχα πει μια φορά και στην παρουσίαση που είχα κάνει σε κάποια προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή που ουσιαστικά ίδια ήταν με άλλο όνομα, λεγότανε τότε Two Wheel Ride και είχα παρουσιάσει το S. Το πρόγραμμα έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο που αποδίδει
ο κινητήρας, την υποδύναμη και λίγο ως προς τη διαδρομή της ανάρτησης και λίγο το σετάρισμα των αναρτήσεων. Όμως δεν μπορεί πατώντας ένα κουμπί μια μοτοσυκλέτα on-off να γίνει εντούρο. Δηλαδή είναι λίγο υπερβολικό ο χαρακτηρισμός εντούρο που έχουν επιλέξει κάποιες εταιρείες γι' αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι το κάνει πιο κοντά στο off. Του δίνει ένα 20%, 30% το πολύ ακόμα προς το off. 30% είναι πολύ. Θα συμφωνήσω στην πρώτη τιμή που έδωσε το 20% και με... έτσι με δυσκολία. Δεν είναι μηχανάκι βέβαια. Πιο πολύ είναι κατευθυνόμενο και προσεγγίζει πιο πολύ, ας πούμε, την άσφαλτο κατά τη δική μου γνώμη και έτσι. Οδηγική εμπειρία. Βέβαια, γιατί κοίταξε να δεις ουσιαστικά τι είναι. Ότι όλη η κατηγορία των 19 ιντζών με τα 150 χιλιοστά διαδρομής που έχουν οι αναρτήσεις. Έτσι, ακριβώς. Ουσιαστικά τι είναι. Μια μοτοσυκλέτα ασφάλτινη, street, κορδωμένο street όπως χαρακτηρίζονται και λέω συχνά, mm-hmm. που μπορείς να προσεγγίσεις αγαπημένες παραλίες ή να μπεις και χωματόδρομο. Τώρα κανένας δεν θα πάρει ένα μουλτιστράτα, να τα λέμε έξω από τα δόντια τα πράγματα όπως είναι, να πάρει ένα μουλτιστράτα 9,5 να κάνει enduro ή adventure. Άλλη μόνο. Ναι, άλλη μόνο. Εγώ το ονόμαζα έτσι χαριτολογώντας, ας πούμε, από το 1200 το σμοκινά το εντούρο, έτσι το έλεγα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή προσέγγιση σαν συγκριτικό τεστ και θα δεις ότι θα την δούμε σύντομα και από περιοδικά μοτοσυκλέτας αλλά και από όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή που παρουσιάζουν τη μοτοσυκλέτα. Θα είναι ένα πολύ καλό συγκριτικό τεστ με το Vestrom το 1000. Σωστά. Ναι, ναι. Είναι... μια μικρή κυβική διαφορά γύρω στις 80 κυβικά εκατοστά που έχουν μεταξύ τους αυτές οι δύο μοτοσυκλέτες. Ναι, ναι. Βέβαια, τα λοιπά τεχνικά στοιχεία έτσι, και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το δούμε και live διαζώσεις. Έτσι, και πόσοι από εμάς θα έχουμε την τύχη να την καβαλήσουμε, άραγε. Θα έχετε την τύχη να την οδηγήσετε την μοτοσυκλέτα, να την αγοράσουμε, δεν ξέρω. Εσείς τουλάχιστον όταν θα έρθω θα ενημερώσω την Ducati ότι θα υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον ότι κάποια επαφή με τη μοτοσυκλέτα εν κινήσει θα την έχετε. Mm-hmm. Να μπορείτε να δείτε κι εσείς στο λίγο χρονικό διάστημα που θα κάτσουμε, γιατί να το πω και αυτό, θα κάτσουμε 3 βράδια, δηλαδή 3,5 μέρες περίπου, γιατί μεσολαβεί μια απεργία των πλοίων 16 και 17 του μηνός. Οπότε δεν θα εγκλωβιστούμε, θα βρούμε την ευκαιρία να κάτσουμε ένα βράδυ παραπάνω. Δεν θεωρώ κάθε άλλο παρά εγκλωβισμό την παρουσία μας στο νησί. Ήρθε τώρα λοιπόν η ώρα να σου πω. Να σου πω ότι εμείς το κανονίσαμε για να μείνετε άλλη μια μέρα παραπάνω, να ξέρεις. Εντάξει, αυτό μου άρεσε. Μου αρέσουν αυτές οι εκπλήξεις συνδυαστικά με το λιμεναρχείο. Ναι. Όπως και να έχει, πάντως πιστεύω θα περάσουμε πολύ καλά, θα συζητήσουμε. Θα είστε οι πρώτοι που θα μιλήσουμε για το Multistrata. Και εντάξει, αυτά σε ό,τι αφορά τη μοτοσυκλέτα, αλλά για να περάσουμε και στο κομμάτι της λεμόν και των ανθρώπων που απαρτίζουν τον μοτοσυκλετισμό. Η μοτοσυκλέτα είναι ένα αντικείμενο, κάποτε μια εφεύρεση, σήμερα ένα αντικείμενο πόθου. Και από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει ο μοτοσυκλετιστής, η μοτοσυκλέτα από μόνη της είναι ένα ντουλάπι με τροχούς. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει αυτό, ούτε είχα ποτέ αυτή τη σκέψη ότι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τη μοτοσυκλέτα. Ναι, αν δεν υπάρχει ο μοτοσυκλετιστής, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ο μοτοσυκλετιστής είναι αυτός που την κινεί, που τη δίνει παλμό, που τη δίνει ένταση, που την κρίνει, τη χαρακτηρίζει και ουσιαστικά για τον μοτοσυκλετιστή κατασκευάστηκε. Η μοτοσυκλέτα μόνη της, χωρίς τον παράγοντα άνθρωπο, δεν έχει αξία. Βεβαίως. Είναι κάτι δηλαδή που δεν έχει να το κοιτάμε. Και φτιάχνεται και από άνθρωπο έτσι, ή από ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος με τον αναβάτη όταν φτάνει να χρησιμοποιεί τη μοτοσυκλέτα στα όρια της και στα όρια του, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να μου... Παρακαλώ. Ναι, Θανάση, θα περάσουμε έτσι λίγο σε δύο λόγια για τη Le Mans, έτσι που προσδοκούμε και σκεφτόμαστε έτσι να κάνουμε μια παρουσίαση, ας πούμε, αν θα μπορούσες να μας βοηθήσεις έτσι λίγο για τη λέσχη, από τα γεννητάτα της, την πορεία της κλπ. Να την προβάλλουμε λίγο παραπάνω, να φύγει λίγο προς τα έξω. Και να δώσουμε γιατί όχι και το έναυσμα, ας πούμε, και σε άλλες μοτοσυκλιστικές κοινότητες ανά την Ελλάδα να πράξει το ίδιο. Γιατί τα στοιχεία που θέλει μια λέσχη είναι μια καλή παρέα και να περνάμε καλά. Οπότε νομίζω ότι. Ναι, το παρείστικο αυτό. Παρακαλώ, λίγο, το παρείστικο αυτό και κλείνω. Το παρείστικο αυτό λοιπόν. Που ξεκινά και τελειώνει από την αγάπη για τη μοτοσυκλέτα, για το δίτροχο, για τα φυσικά στοιχεία που τα έχεις ανά πάσα στιγμή κοντά σου, πάνω σου, δίπλα σου, να κάνουμε σαν πυλώνα αυτό το πράγμα, την αγάπη για τη μοτοσυκλέτα, να πάμε μακριά, να πάμε δηλαδή να συναντηθούμε με άλλους συλλόγους, με άλλες λέσχες, ξέρεις, η ανταλλαγή των ιδεών, όλα αυτά τα πράγματα. Μα ουσιαστικά η λέσχη σύλλογος προκύπτει από τη συλλογικότητα. Εάν δεν υπάρχει ιδέα της συλλογικότητας,
μπροστά να υπάρχει και ο σύλλογος. Ο σύλλογος μεταξύ κάποιων μεμονωμένα δεν λέει κάτι, δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια ο σύλλογος και η συλλογικότητα. Οπότε οι σύλλογοι μεταξύ τους, οι λέσχες και οι μοτοσυλλογιστές που μας ενώνουν πάρα πολλά κοινά, έχουμε και πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις σαφώς. Όμως το βασικότερο είναι η απλότητα και η ανεξαρτησία. Και μετά θα έλεγα η ελευθερία, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι κάτι που σε κάνει να είσαι ανεξάρτητος. Και είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Ανεξάρτητοι σαν άτομα, αλλά συλλογικά, σαν λέσχοι, σαν ομάδα, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά, πόσο μάλλον αν ενωθούν οι λέσχες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι είναι στο βάθος του... Επέτρεψέ μου να πω σε αυτό το σημείο ότι κάτι που είναι καλό να το πούμε στον αέρα, και οι λέσχες στην Ελλάδα μοτοσυκλέτας δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι η Λεμότ του 1979 η πρώτη λέσχη. Είναι λάθος υπομένω από κάποιους που δεν γνωρίζαν, ακόμα και από τους ίδιους τους Λεμωτιανούς που γνωρίζουν την ιστορία, ξέρουν πολύ καλά ότι η πρώτη λέσχη στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το 1924. Είναι ο ΑΟΜ και δημιουργήθηκε από τον Άδωνη Αηδονόπουλο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Έλληνας που έτρεξε στο Isle of Man. Αλήθεια. Και μάλιστα είχε πτώσει. Βεβαίως. Είχε πτώσει και τον έσωσε μια οικογένεια από τσιγκάνους. Το 1924, που μετά εκπαιδεύτηκε στη Γαλλία σαν πιλότος και πολέμησε στη Μέση Ανατολή. Ερχόμενος εδώ, δημιούργησε την πρώτη λέσχη μοτοσυκλέτας, που αποσπάστηκαν οι μοτοσυκλέτες ουσιαστικά από την τότε ΕΛΠΑ, ΕΠΑΜ λεγόταν αν δεν κάνω λάθος, ΕΛΠΕΜ, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία. Αποσπάστηκαν και δημιούργησαν το δικό τους αγώνα, που ήταν το ΤΑΦ-ΤΑΦ ψυχικού, το 1929. Δηλαδή έφερε την τεχνογνωσία του Isle of Man, αν και είχε πτώσει, και δημιούργησε το πρώτο σιρκουί στην Ελλάδα το 1929. Να πω και αυτό και κλείνω, ότι το 1930-31 είχαμε αγώνες flat track μοτοσυκλετών μέσα στο Καλλιμάρμαρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτή η ιστορική η αναδρομή νομίζω λέει πολλά και τονίζει και άλλα τόσα, έτσι. Βέβαια, δίνει αξία στις λέσχες σήμερα και πρέπει οι λέσχες για να πάρουν αυτή την αξία να ενημερωθούν για την ιστορία τους, για την ιστορία του ελληνικού μοτοσυκλετισμού. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Ίσως το όνειρο αυτό κάποια στιγμή δεν είναι και τόσο μακριά, το να υπάρχει μια γενικότερη συνένωση, ίσως ένας ελληνικός πανελλήνιος σύλλογος μοτοσυκλετιστών να μην είναι και τόσο μακριά. Κοίταξε Γιώργο, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Το 1983 με τη Λεμότ, όταν έκανε την πρώτη πανελλήνια συγκέντρωση στα άσπρα σπίτια, προκύπτει μετά από κάποια διοικητικές ενέργειες, συγκεκριμένα στην Πάντιο Σχολή, δύο φορές συνεχόμενες έγινε αυτό, προκύπτει η ΜΟΤΟΕ, η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας, που ναι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η ΜΟΤΟΕ υπάρχει και κάνει κάθε χρόνο την πανελλήνια, που θα την έχουμε και φέτος όπως πέρσι ήταν στα Λουτρά Πόζαρ. Δεν έχει ιδιαίτερη δράση, έχει μια χειμερινή και μια καλοκαιρινή πανελλήνια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια θέματα πάρα πολύ λεπτά που είναι και η θέση μου τέτοια, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα πω και να τα σχολιάσω, γιατί δεν ξέρω πληροφορίες. Ναι, όμως υπάρχει ομοσπονδία που είναι δευτεροβάθμιο όργανο, που ουσιαστικά ανήκουν όλες οι λέσχες που θέλουν να ανήκουν, και μέσα από την ομοσπονδία προκύπτει η συλλογικότητα, η απόλυτη του μοτοσυκλετισμού, που όμως εδώ ναι θα το πω, δεν είναι σωστά διαμερισμένη και από διαφορία των λεσχών, αλλά και από καρεκλοκενταυρία, που είναι μια αλήθεια αυτό, των ανθρώπων που βρίσκονται στην ηγεσία της ΜΟΤΟΕ και κατ' επέκταση και της ΑΜΟΤΟΕ, που ουσιαστικά είναι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο αυτές οι δύο ομοσπονδίες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα, ίσως... και την κόβουμε και κοφτά, δεν μπορούμε να πολύ, ναι, ναι, ναι. Ίσως κάποιοι από εμάς, ας πούμε, τώρα είμαστε λίγο πιο ρομαντικοί από όσο θα έπρεπε. Ίσως ο πολύς αέρας λίγο έχει μπει λίγο κάπου μέσα στο κεφάλι μας και σκεφτόμαστε λίγο περίεργα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μοτοσυκλετισμός. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ πάντως. Όπως χαιρετώ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δίτροχα που έρχονται από το απέναντι ρεύμα, χωρίς να τους ξέρω τι άνθρωποι είναι, τι άτομα είναι, τι φίλο είναι, τι πιστεύουν, τι νομίζουν για τη ζωή κλπ. Ένας απλός μοτοσυκλετιστικός χαιρετισμός ή ένα παίξιμο αναβόσμημα των φώτων είναι ένα δεύτερο χαράς. Αυτό θα πω, σαν δική μου εμπειρία.
Λοιπόν, Θανάση, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω μέσα από τη φωνή του Αιγαίου. Συγχαρητήρια και πάλι, θα χαρώ ιδιαίτερα αν μιλήσουμε από κοντά. Είμαι στη διάθεσή σας, εάν και εφόσον θέλετε. Πραγματικά δεν θέλω να με προσκάλεσω τον εαυτό μόνος μου, αλλά θα ήταν πραγματικά μεγάλη μας τιμή. Χρειάζεστε πρόσκληση. Και εμένα προσωπικά. Χρειάζεστε πρόσκληση. Είναι σαν να είσαι εδώ δίπλα μου. Ο Πέτρος απέναντι γελάει. Έχουμε να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, να δώσουμε πληροφορίες, να σχολιάσουμε και να είμαστε και καυστικοί. Ναι, γιατί πρέπει να είμαστε και καυστικοί σε σαφώς, πολλά θέματα. Δεν χρειάζεται να είμαστε εύπεπτοι πάντα. Όχι, όχι. Μπορούμε να μιλάμε έξω από τα δόντια και να μιλήσουμε για πολλά θέματα πάντα στο πλαίσιο συζήτησης και παρέμβασης για όποιον θέλει να μπει μέσα στην κουβέντα μας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και πάλι και σε περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Έτσι. Καλό αντάμωμα, θα χαρώ πολύ να σας δω. Χαιρετίσματα σε όλους τους μοτοσυκλετιστές στο νησί, αν και σύντομα θα τα πούμε. Και εμείς ανυπομονούμε να μπούμε στο πλοίο και να ξεκινήσουμε να φτάσουμε στην Πορτάρα, να την περάσουμε και να μοτοσυκλετήσουμε όλοι μαζί και να γνωριστούμε. Σε περιμένουμε. Να είσαι καλά. Να καλή συνέχεια. Καλά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση, γεια σου. Γεια σου. Λιάγι ή όχι, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μια τέτοια κουβέντα, ένα ψήγμα μιας τέτοιας κουβέντας φαντάζει πόσο μεγαλύτερη, πόσο μεγαλύτερο θα είναι το νόημα, η γνώση και γενικότερα πόσα πράγματα μπορείς να πάρεις από τέτοια άτομα που ασχολούνται με το αντικείμενο. Λοιπόν, από τις αγνές ακτές της Νάξου, από την καρδιά του Αιγαίου, από τον Aegean Voice 107,5 και την εκπομπή Ρολάροντας με τη Λεμόν, είμαι ο Γιώργος Πρωτοπαπαδάκης. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κάντε αυτό που κάνετε καλά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη.